Κοτήτων, Ετωλοκαρνανίας και Λευκάδας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αντιρίου το Καστέλι, σας καλωσορίζουν απόψε σε μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα των Φάρων. Μας τιμά απόψε με την παρουσία του οδηγητής της Υπηρεσίας των Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού Αρχιπλοίαρχος Νικόλαος Ζαφυρίου. Επίσης, η ημέρα είναι αφιερωμένη στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, που ήθιστε να τιμά τα μουσεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της πατρίδας μας. Άλλωστε, η επιλογή του Φρουρίου Αντιρίου μόνο τυχαία δεν είναι για την απόψινή εκδήλωση. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ετωλοακαρνανίας και Λευκάδας, κυρία Φωτεινή Σαράντη, καθώς και το προσωπικό της υπηρεσίας της για τη συνδρομή. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω την υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού για την αγαστή συνεργασία. Όπως είναι γνωστό, κάθε τρίτη Κυριακή του Αυγούστου είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα των Φάρων και ήταν μαζί μας ο αρχικελευτής του ναυτικού, κύριος Μιλούλης, από το πρωί σήμερα για να μας ενημερώσει για τη συμβολή των Φάρων στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας, στην αξιοποίηση του φαρικού δικτύου ως φορέα πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και τη συμβολή των φαροφυλάκων στη λειτουργία του εν λόγω δικτύου. Ο φάρος του Φρουρίου Αντιρίου στέκει απόψε φωτισμένος και ο Δήμος Ναυπακτίας στο σημείο αυτό ανταποκρίθηκε σε αίτημα της τοπικής κοινότητας Αντιρίου, αλλά θα πρέπει θερμές ευχαριστίες να απευθύνουμε στον έτερο συνδιοργανωτή μας, το Πολιτιστικό Σύλλογο Αντιρίου το Καστέλι, προσωπικά στην πρόεδρο την κυρία Μαρία Μουχοπούλου, επίσης και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, για την πολλαπλή συνεισφορά τους στην διοργάνωση της απόψινής εκδήλωσης. Θα ήθελα στο σημείο αυτό ένα σύντομο βιογραφικό για τους καλλιτέχνες. Ευχαριστώ πολύ και κυρίως ευχαριστώ όλους εσάς που αγκαλιάσατε με την παρουσία σας αυτή την ωραία εκδήλωση υπό το φως της Σελήνης σήμερα, της Πανσελήνου μάλλον, και με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Φάρων. Η Φάρη και το φαρικό σύστημα, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία μας, την ιστορία την ελληνική, την ιστορία τη θαλασσινή, μια και η Ελλάδα είναι ταυτισμένη με τη θάλασσα. Και γνωρίζουμε όλοι το σπουδαίο λειτουργικό έργο των Φάρων. Το οποίο αφορά στην ασφαλή ναυσιπλοεία και κυρίως στην ακτοπλοεία, αφού βοηθάει το πλοίο να βρίσκει το σημείο στο οποίο βρίσκεται τη θέση του, να προσδιορίζει δηλαδή τη θέση του. Και νομίζω ότι θα τα είπατε αυτά σήμερα, ότι κάθε φάρος, και αυτό είναι το αξιόλογο που πρέπει να υποθεί, έχει τη δική του ταυτότητα. Την ταυτότητα που προσδιορίζεται από το χρόνο τον οποίο το χρόνο μεταξύ φωτός και σκότους, το ύψος το οποίο βρίσκεται, το χρώμα του φωτός, αλλά και την απόσταση στην οποία είναι ορατός. Βέβαια, στα χρόνια και με την εξέλιξη της τεχνολογίας, η αξία αυτή καθεαυτή του φάρου έχει μειωθεί, μια και τα σύγχρονα πλέον συστήματα είναι τέτοια που μπορούν να βοηθήσουν την ναυσιπλοεία εξίσου ίσως και περισσότερο. Αλλά παραμένει όμως η ισχυρή αξία του φαρικού μας συστήματος, το οποίο είναι ταυτισμένο και με τα μνημεία της περιοχής μας, με τα μνημεία της Ελλάδας, μια και πολλοί φάροι είναι μνημεία αξιόλογα προστατευμένα, να δείχνουν ακριβώς αυτή την ιστορία, αυτόν τον πολιτισμό. Και όπως βοηθάει το πλοίο και το ναυτικό να προσδιορίζει τη θέση του μέσα στη θάλασσα, έτσι μέσω των μνημείων του πολιτισμού και της ιστορίας μας, να προσδιορίζουμε και εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες τη δική μας θέση μέσα στο πέλαγος της παγκόσμιας κοινότητας, αλλά και της σύγχρονης ιστορίας. Θεωρώ λοιπόν ότι το κάστρο του Αντιρίου, ο φάρος του Αντιρίου, τα μνημεία της Ναυπακτίας, αλλά και της Ελλάδος γενικότερα, επιτελούν αυτό το σπουδαίο έργο. Και το συγκεκριμένο κάστρο, με το έργο που εξαγγείλθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού για την αναβάθμισή του και την ορθότερη λειτουργικότητά του,
θα συνεχίσει να αποτελεί ένα φάρο στο σύγχρονο κόσμο, στο σύγχρονο πολιτισμό. Και έτσι πρέπει να το δούμε ως Έλληνες, ως ναυπάκτοι, ως αντιριώτες. Καλή επιτυχία στους συντελεστές. Συγχαρητήρια στους τρεις φορείς που συμμετείχαν στην εκδήλωση αυτή, στον πολιτιστικό σύλλογο του Αντιρίου που αποτελεί και αυτός ένα φάρο στα πολιτιστικά μας δρόμενα, στην εφορία αρχαιοτήτων με την οποία συνεργαζόμαστε άρρηκτα και φυσικά στις υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας που και αυτές υπηρετούν τον πολιτισμό. Καλή ακρόαση στη σημερινή ωραία βραδιά. Κύριε Δημάρχε Ναυπάκτου, κύριε Αντιδήμαρχε Ναυπάκτου Συστήματος Παιδείας, κύριε Αντιδήμαρχε Πολιτισμού Ναυπάκτου, κυρία Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ναυπάκτου, κυρία Προϊσταμένη του Συλλόγου, Πρόεδρε του Συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αντιρίου, κυρία Έφορα Αρχαιοτήτων Ετωλοκαρνανίας, κυρίες και κύριοι, είμαι ο Διοικητής Υπηρεσίας Φάρων, ο Αρχιπλήρχος Ζαφυρίου Νικόλαος, και θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη σημερινή βραδιά το Δήμαρχο Ναυπάκτου, το Δήμο Ναυπάκτου γενικότερα, γιατί μέσα από αυτή τη βραδιά αναδεικνύεται, μέσα και από το κάστρο του Αντιρίου, αναδεικνύεται και ο φάρος του Αντιρίου. Η υπηρεσία φάρων, το έργο της είναι τεράστιο, όπως ανέφερε και ο κύριος Δήμαρχος. Οι φωτιστικές πηγές που είναι στη θάλασσα, οι πυρσί όπως λέμε στην υπηρεσία φάρων, είναι άνω των 1.600. Και για αυτούς είναι υπεύθυνους για τη συντήρησή τους, την επισκευή τους, τη λειτουργία τους, η υπηρεσία φάρων. Η υπηρεσία φάρων είναι η υπηρεσία που ανήκει στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και κατ' επέκταση στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι η ελληνική αυτογραμμή είναι τεράστια, είναι περί τις 16.000 χιλιόμετρα, το μισό του μήκους της Αφρικανικής Υπήρου, με πολλές νησίδες, νήσους, βραχονησίδες, Κολπίσκους, Ορμίσκους, την υπηρωτική αυτογραμμή. Το έργο της είναι τεράστιο. Έχει να συντηρήσει όλο το φαρικό δίκτυο που εκτείνεται από τους Οθωνούς μέχρι το Καστελόριζο, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Γάβδο της Κρήτης. Αυτό είναι και το κύριο μέρος της αποστολής της. Ένα παράλληλο όμως μέρος είναι ότι μέσα σε αυτούς τους φάρους, τους πυρσούς θα έλεγα, γιατί υπάρχει ο διαχωρισμός των φάρων, των φανών και των φωτοσημαντήρων. Μέσα σε αυτούς είναι και οι φάροι, τα φαρικά κτίσματα που γνωρίζετε, που είναι περί τα 144 στον ελλαδικό χώρο και οι 51 εξ αυτών έχουν αναγνωριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως μνημεία νεότερου πολιτισμού. Επίσης οι υπόλοιποι, επειδή είναι άνω των 100 ετών βιομηχανικά κτίσματα πολιτιστικής αξίας, και επειδή όλα είναι κατασκευασμένα κατά το 19ο αιώνα, στις αρχές του 20ου, είναι κτίρια άνω των 100 ετών και είναι εν δυνάμει και αυτά μνημεία. Είναι ένα παράλληλο έργο της υπηρεσίας φάρων, η προσπάθειά της να τα συντηρεί και να τα δείχνει στο ευρύ κοινό. Αυτό έγινε και σήμερα και θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και τον αρχικελευστή Μαρίνο Μιλούλη, ο οποίος ήταν εδώ σήμερα όλη την ημέρα, ακούραστα, ξαναγούσε το ευρύ κοινό, αλλά και τις προηγούμενες μέρες με την προετοιμασία του φάρου. Σας ευχαριστώ πολύ και να έχουμε μια όμορφη βραδιά.
φωνισμένη, να φυσώ, να σε πηγαίνω. Μέσα από φεγερά περάσματα και κρυφές της θάλασσας στοές. Υπνοτισμένα δέντρα με αράχνες που ασημίζουν. Yes.